Η επόμενη μέρα που θα είναι και δύσκολη για εσάς, ας υποθέσουμε ότι θα επικρατήσετε με αυτοδυναμία. Ο κόσμος δεν θα σας δείξει, δεν θα σας αφήσει περιθώρια ανοχής. Και μην αρχίσετε κι εσείς και λέτε, μπα, αρχίσατε την κριτική. Θα το κάνω όπως κάναμε την πρώτη μέρα και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Δεν θα σας δώσει περίοδο χάριτος. Και ό,τι πείτε πρέπει να το κάνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον η ηγεσία του κόμματος και τα περισσότερα στελέχη, αν όχι όλα, ακολουθούν μια γραμμή η οποία είναι βασισμένη στο μέτρο και στον ορθολογισμό. Δεν βλέπετε πανηγυρισμούς από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και έξυπνο και πονηρό. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής, είναι και θέμα χαρακτήρος. Η παράταξη αυτή, μην ξεχνάμε, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις, έχει μια ιστορία σε αυτό το τόπο. Μην τα ξεχνάμε και μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι έχουμε πλήρη συνέστηση των μεγάλων δυσκολιών που θα αναλάβουμε αύριο το πρωί, αν και εφόσον μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Και αυτό δεν θα είναι εάν είμαστε εμείς ή κάποιοι άλλοι στην κυβέρνηση. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Τα βλέπουμε, τα ζούμε. Επομένως, αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ απλό. Και εδώ είναι οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τη φορολογία στη μεσαία και τη μικρομεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και χωρίς μεσαία τάξη δεν έχεις δημοκρατικό πολίτευμα. Τι επίπτωση θα έχει αυτό σε ένα εργαζόμενο των 400 ευρώ? Θα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση, διότι οι μισθοί δεν θα ανέβουν αν το διατάξει αυτό η πολιτεία. Οι μισθοί θα ανέβουν αν και εφόσον πάρει μπρος η οικονομία. Οι μισθοί θα ανέβουν, θα πάρει μπρος, διότι ήδη βλέπετε ότι με την προοπτική του να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ήδη οι αγορές έχουν δείξει διάθεση να δώσουν στο Μητσοτάκη ένα περιθώριο. Οι αγορές όμως κρατάνε τα κέρδη για τον εαυτό τους, δεν τα μοιράζονται με τους λαούς. Όχι πάντα. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη είναι σωστό να μοιράζουμε και να ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας με επιδόματα? Όχι, ή γιατί κατά την άποψή μου... Αυτό σημαίνει ότι δεν τα κόψετε? Όχι βεβαίως. Κατά την είδατε, όχι. Την ευκαιρία να ρωτήσω. Σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε να μοιράσουμε με απόλυτη ευαισθησία τα μερίσματα. Στοχευμένα. Το κοινωνικό κράτος όμως σήμερα το 66% πάει μόνο στις συντάξεις. Δεν πάει στους νέους. Δεν πάει στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Επομένως, αν θέλουμε να δίνουμε με ευαισθησία, πρέπει να δίνουμε από το περίσσευμα. Γιατί για τις συντάξεις δεν είναι λεφτά τα οποία έχουν. Βεβαίως είναι λεφτά. Βεβαίως είναι λεφτά. Αλλά χωρίς. Κύριε Παπαδάκη, χωρίς μια ιδιωτική οικονομία, κύριε Παπαδάκη, που λειτουργεί σωστά και εύρυθμα, δεν μπορεί να πάρει μπρος η οικονομία. Θα μου πείτε, θα πείσετε τους ξένους γι' αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να έρθουμε, να κάνουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε μπροστοβαρείς μεταρρυθμίσεις, να δείξουμε στους επενδυτές και τους εγχώριους και τους ξένους και σε όλη την Ευρώπη ότι είμαστε εδώ πραγματικά για να πάρει μπρος η οικονομία και από εκεί και πέρα να διαπραγματευτούμε τους παραλογισμούς των πλεονασμάτων των 3,5%. Αυτό είναι το σχέδιο της Δημοκρατίας. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, κύριε Παπαδάκη. Δεν λέμε ότι θα γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι. Αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο Μητσοτάκης είναι ίσως από τους λίγους πολιτικούς τα τελευταία χρόνια που δεν έχει υποσχεθεί λαγούς με πετραχίλια. Κυρία Αξιόγλου, εσείς θα πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε ένα κεντροαριστερό κόμμα. Γιατί μερικές φορές το ξεχάσατε αυτό ή το ξεχάσαμε εμείς. Τώρα, ή εσείς το ξεχάσατε ή εμείς το ξεχάσαμε. Ότι είσαστε αριστεροί, το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε. Γιατί από μια αριστερή κυβέρνηση περιμένεις μια άλλη προσέγγιση, την οποία δεν είδαμε επί των ημερών σας. Πολλές φορές είδαμε να ακολουθείτε και εσείς νεοφιλελεύθερες πολιτικές για τις οποίες κατηγορείται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές καταρχάς είναι στις 7 Ιουλίου, δεν έχουν γίνει. Η κάρτη αυτό, επειδή το λέτε είναι συνέχεια με ένα δεδομένο και νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά την κυριαρχία του λαού η οποία θα εκφράσει στις 7 Ιουλίου. Το δεύτερο είναι ότι το αν ήταν αριστερές πολιτικές ή όχι ή πόσο, σε τι βαθμό μπόρεσε κανείς να ασκήσει κοινωνική πολιτική εν μέσω μνημονίου κυρίως και δημοσιονομικών περιορισμών, θεωρώ πως τα εργασιακά είναι ένα δείγμα της πολιτικής που ασκεί μια κυβέρνηση η οποία έχει αριστερό πρόταγμα σε σχέση με μια κυβέρνηση η οποία έχει περισσότερο νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Θα κάνω δύο σχόλια μόνο για αυτά που είπε ο κ. Καραμαλής και δύο φράσεις σε σχέση με εμάς για την επόμενη μέρα.
Ο κ. Καραμαλής είπε ότι οι μισθοί δεν διατάσσονται. Οι αυξήσεις στους μισθούς δεν διατάσσονται από το κράτος. Από ό,τι φαίνεται όμως, οι μειώσεις των μισθών διατάσσονται. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι το 2012 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου μειώθηκε ο μισθός. Πάλι στο χτες πάμε. Κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Δεν μπορεί να μην διατάσσονται οι αυξήσεις, αλλά να διατάσσονται οι μειώσεις. Το δεύτερο είναι ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πολύ συγκεκριμένες αναφορές για τις φοροελαφρύνσεις, εγώ θα έλεγα με έναν τρόπο ώστε κυρίως να ευνοούνται πολύ ειδικά οικονομικά συμφέροντα στη χώρα. Για παράδειγμα, η ραγδαία μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων κοστίζει στο δημόσιο πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Για να κρατήσει δημοσιονομική ισορροπία, η χώρα, που φαντάζομαι ότι το θέλει η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες, θα πρέπει να μειώσει δαπάνες, όπως λέει το πρόγραμμά της. Η μείωση δαπανών όμως του κράτους είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο δεν ακούω όπως εξειδικεύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μισθοί. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Είναι μισθοί, συντάξεις, είναι κοινωνικά επιδόματα. 5 μεγάλα. Επομένως, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να διευκρινιστούν όταν κανείς εκφωνεί ένα πρόγραμμα και να μην αποφεύγει κανείς αυτά να τα συζητάει και ιδίως όταν αποφεύγει να κάνει και μια αντιπαράθεση με τον έτερο υποψήφιο πρωθυπουργό. Αυτό αναφορικά με την μη διεξαγωγή debate μεταξύ των δύο. Κλείνοντας σε σχέση με το δικό μας πρόγραμμα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέει νέες θέσεις εργασίας με αυξημένους μισθούς. Έχουμε ποσοτικοποιήσει τον στόχο σε 500.000 νέες θέσεις εργασίας εντός τετραετίας. Απολύτως εφικτός, δεδομένου ότι ήδη καταφέραμε να δημιουργήσουμε περισσότερες από 400.000. Άρα θεωρώ πως είμαστε αξιόπιστοι στην επίτευξη αυτού του στόχου. Με αυξημένους μισθούς έχουμε πει συγκεκριμένα και πώς θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό το 20 και το 21, 7,5 και 7,5%. Με συγκεκριμένη στόχευση για τη μείωση της ανεργίας των γυναικών, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και σπανίως το συζητάμε. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και εκεί το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. Φοροελαφρύνσεις στοχευμένες που θα ακουμπούν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, εντελώς συγκεκριμένα αναφέρω την μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, που ξέρω ότι είναι κάτι που το ζητούν πάρα πολύ έντονα οι επαγγελματίες. Την μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή και στη φορολογία εισοδήματος εννοώ από το 22% στο 20% και την περαιτέρω μείωση του έμφυα. Μάλιστα. Που επίσης είναι πολύ βασικό ζήτημα. Αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Δηλαδή κάνουμε ένα μείγμα μείωσης φόρων στοχευμένων αλλά και αύξησης κοινωνικών δαπανών για να έχουμε και καλή υγεία, παιδεία, καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Έχω την εντύπωση ότι επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι και εύχομαι να έχετε μια λαμπρή πορεία. Ο καθένας από το κόμμα που θα υπηρετήσει ή από το χώρο που θα υπηρετήσει. Ναι. Και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια αναφερθήκατε στα προγράμματά σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εντελώς διαφορετική εμείς κουβέντα. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αξιόγλου. Την ενημερώνω, θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Ναι, τη φοβούνται. Αν πάει σε σταυρό, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Γι' αυτό την κατεβάζουν. Βλέπετε, έχετε ψηφοφόρο. Όχι, δεν έχει. Απλά προσπαθώ να εντριγκάρω εγώ. Εγώ θα την προτιμούσα επικεφαλή. Τον κύριο Καραμαλή, ο οποίο. Τον κύριο Κώστα Καραμαλή, σε ποια περιφέρεια θα είναι. Στις Σέρες. Δεν νομίζω κάτι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που με την αξιοπρέπειά σας μας κάνατε καλύτερη την δουλειά αυτή τη μία ώρα από ό,τι άλλες ώρες που γίνεται εδώ ο χαμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πούμε ότι χτες Τετάρτη ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έδωσε το παρόν σε ένα από τα καταστήματα των My Market στα Βρυλίσια, ναι, μαζί με αθλητές σε αναπηρικά μαξίσια.